Πάμε να δούμε τι πιστεύω εγώ για τα κρυπτονομίσματα, ποιο είναι το μέλλον τους και τι θα γίνει με την ισοτιμία bitcoin. Αυτή τη στιγμή το bitcoin είναι 32.756 ευρώ, σήμερα έπεσε 6%, αλλά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε έχει αυξηθεί 41.528%. Άμα κάποιος, σαν να λέμε, ok, 7 Σεπτέμβρη 2014 είχε ένα bitcoin και το έχει αγοράσει με 92 ευρώ, τώρα έχει 32 χιλιάρικα. Το θέμα είναι ότι ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, κάποτε ήταν 16 χιλιάρικα, μετά έπεσε στα 3, μετά ψιλοανέβηκε, ψιλοέπεσε και τώρα έχει αυξηθεί στα 48 χιλιάρικα, ξανά έπεσε στα 28 και πήγε στα 33. Αυτό γιατί άνοδο, γιατί τα bitcoin δεν είναι ατελείωτα, είναι περιορισμένα και όλοι πιστεύουν ότι θα συνεχίσει να αυξηθεί γιατί είναι το νόμισμα του μέλλοντος. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ένα ψηφιακό νόμισμα στο μέλλον που δεν θα περιορίζεται, αλλά δυστυχώς δεν είναι το bitcoin, ούτε καν το Ethereum. Το Ethereum το είχαν κάνει hacking πριν από κάποια χρόνια και το bitcoin είναι δύσκολο να γίνει το νόμισμα που είναι αποδεκτό. Πρώτον, λόγω από αυτές τις διακυμάνσεις που έχει. Σκεφτείτε ότι εγώ έχω ένα bitcoin και θέλω να το κάνω αυτοκίνητο. Και εγώ πέσω ότι ο έπορας στο αυτοκίνητο θέλει να δεχτεί το bitcoin μου για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Μετά σκέφτομαι, και άμα αύριο το ένα bitcoin αγοράσει 2 αυτοκίνητα, σε μια εβδομάδα ή σε μια εβδομάδα να έχει πέσει 50% πιο κάτω. Οπότε, δηλαδή, το γεγονός ότι μεταβάλλεται τόσο έντονα η τιμή του, αυτό το κάνει ήδη το bitcoin να μην ταιριάζει σαν απόλυτο νόμισμα. Γιατί δεν διατέθομαι να ανταλλάξω εγώ. Και άμα θέλω εγώ να διαπραγματευτώ με bitcoin, ο άλλος τύπος που αγοράζει πολλά από μένα, ίσως να μην θέλει να το χρησιμοποιήσει γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν ξέρει τη τιμή του πώς θα είναι σε 10 μήνες. Μετά από αυτό, άμα αυτή τη στιγμή εγώ με κάποιον που μου πουλάει ένα αυτοκίνητο θέλω να ανταλλάξουμε bitcoin, επειδή εγώ δεν έχω wallet, επειδή πες και ο άλλος έμπορας δεν έχει wallet, πρέπει να καθίσουμε ο καθένας να φτιάξει ένα ψηφιακό wallet, να καθίσει το πρόγραμμα να αναβαθμιστεί με τις τελευταίες transactions που γίνονται. Δηλαδή, σαν να λέμε εγώ, άμα αυτή τη στιγμή δεχτώ με κάποιον να τα κάνουμε την πληρωμή, πες, το αγοράσμα αυτοκινήτου σε bitcoin, πρέπει να καθίσω να φτιάξω wallet, να φτιάξω αριθμό, να αγοράσω bitcoin, να αναβαθμιστεί ο client μου το πορτοφόλι εκείνο με όλα τα transaction, να στείλω λεφτά, να περιμένω να αναβαθμιστεί και το wallet του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να μου κρατήσει μια εβδομάδα όλη αυτή η δοσοπληρωσία. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αρκετά γρήγορο ώστε να γίνει ο καθημερινός τρόπος πληρωμής. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, είναι περιορισμένα, έχει μεγάλη αξία το bitcoin, είναι καλό να καθίσει κάποιος να ρισκάρει άμα θα ανεβεί η τιμή του στα 5 χρόνια. Απλά τι γίνεται, εγώ κάθομαι σκέφτομαι στα 5 χρόνια, ναι μεν θα έχουν εξορυχθεί όλα τα bitcoins, αλλά εκείνη τη στιγμή που ένα κρυπτονόμισμα θα γίνει το μέλλον, που θα μπορεί να ανταλλάσσετε, να μην χακάρετε, να μην διαπραγματεύετε και να μην κάνει αυξομοίωση της τιμής,
εκείνη τη στιγμή όλοι θα γυρίσουν στο καινούργιο νόμισμα, οπότε θα παρατήσουν το bitcoin. Άρα κάποια στιγμή η αξία του, εντάξει, μπορεί να φτάσει και 100 χιλιάρικα τον επόμενο χρόνο το bitcoin, αλλά στα 5 ή στα 10 χρόνια φαντάζομαι θα πέσει η αξία του. Γιατί όταν μπει το καινούργιο νόμισμα, δεν θα το χρησιμοποιεί πλέον. Ένα παράδειγμα είναι σαν με τα αμάξια. Η Ford είχε κατασκευάσει την κινούμενη μπάρα ώστε να φτιάχνει τα καλύτερα αμάξια και τα πιο οικονομικά. Δεν κράτησε. Τότε ήταν αρχικά παντοδυναμία σε όλο τον κόσμο. Μετά την αντέγραψε η Γερμανία, έκανε η Mercedes, έκανε η BMW, έκανε η Fiat, δεν ξέρω τι αυτοκίνητα, έκανε η Toyota. Και μετά χάσατε την παντοδυναμία της. Η Ford είναι ένα μέσος κατασκευαστής αυτοκινήτων, που κάποτε ήταν ο πρώτος. Κάπως έτσι φαντάζομαι είναι και οι μετοχές Ford, δεν είναι εκεί οι απλησίαστες, ήταν σε κάποια βάση. Μέχρι τώρα πλέον όλα αυτοκινούνται από την πάντα και οι Ιάπωνες σαν να λένε τα κάνουν καλύτερα πιο στρατηγικά και είναι μεγαλύτερη η κατασκευάστη της αυτοκινήτων πλέον από τη Ford. Έτσι και στο bitcoin κάποιο καινούριο νόμισμα θα έρθει σίγουρα που μπορεί να γίνει το α και το ω όλων των δοσοδιοψιών, αλλά δεν θα είναι το bitcoin. Εκείνη τη στιγμή το bitcoin θα αρχίζει να ξεχνιέται. Οπότε θα πέσει πάλι. Αυτή είναι μια απεσιόδοξη ίσως σκέψη για το bitcoin. Πείτε μου και τη γνώμη σας στα σχόλια, θα το συζητήσουμε. Γεια σας!